τον ανακριτή ώστε να απολογηθούν οδηγήθηκαν το πρωί τη Δευτέρα οι τρει συλληφθέντε που φέρονται να εμπλέκονται στην Greek Mafia. Πρόκειται για έναν 39χρονο και έναν 21χρονο ομογενή και οι δύο από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι κατηγορούνται για τι δολοφονίε ισχυρών προσώπων τη Greek Mafia. Σε βάρος τους ασκήθηκε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, συνέργεια σε ανθρωποκτονία, ληστεία, διακεκριμένη οπλοφορία, εμπρισμό, κατασκευή και κατοχή κριτικών. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται πως εκτελούσαν συμβόλαια θανάτου της Greek Mafia. Η αστυνομική έρευνα τους έχει ταυτοποιήσει ως δράστες των δολοφονιών του Γιάννης Καφτούρου στα Σκούρτα Βιωτίας τον Απρίλιο του 2022 και τον Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη τον περασμένο Ιούνιο στον Κοριδαλό. Ο τρίτο από του συλληφθέντε υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει τους συγκατούμενους του. Ο ίδιο κατηγορείται για τα πλημελήματα τη λαθεμπορία και τη παράνομη οπλοκατοχή και δεν φέρεται να έχει εμπλοκή στι Στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν για, για μυστήρε από Καλάζνικο. Ένα σημαντικό στοιχείο έχουν στα χέρια του οι αρχέ στην υπόθεση τη ρωσόφωνη μαφία. Το στοιχείο αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει και ένα ακόμα εκτελεστή που διαφεύγει τη σύλληψη. Συγκεκριμένα υπάρχει αταυτοποίητο γενετικό αποτύπωμα που εντοπίστηκε σε τρία σημεία στη μηχανή που χρησιμοποιήθηκε το Πάσχα του 2022 για τη δολοφονία Σκαφτούρου, στου κάλικε από το Καλάζνικοφ που χρησιμοποιήθηκε στην ίδια δολοφονία, αλλά και στο κλεμμένο αυτοκίνητο που είχε βρεθεί στον Ασπρόπυργο. Επομένω, οι ιδιοκτικέ αρχέ συμπεραίνουν ότι υπάρχει ένα ακόμη άνθρωπο που δεν έχει συλληφθεί και έχει πάρει μέρο τουλάχιστον στη δολοφονία Σκαφτούρου. Επίση, εκτιμούν ότι πρόκειται για άνθρωπο ψηλά στην ιεραρχία τη ρωσόφωνη